Καθώς είναι η στιγμή που θα συνδεθούμε με τα Μέγαρα και με τον Μητροπολιτικό Ναό των Μεγάρων, όπου η συνάδελφός μας η Ντίνα Καραμάνου μας περιμένει. Αυτή τη στιγμή πλήθος κόσμου έχει μαζευτεί εκεί για να αποχαιρετήσει τη δική μας Νατάσα Βαρελά. Ντίνα, καλημέρα. Καλημέρα από τα Μέγαρα. Πριν από λίγο ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία. Αποχαιρετούμε σήμερα όλη την Νατάσα τη Βαρελά, η οποία σε ηλικία 33 ετών, εντελώς ξαφνικά τα ξημερώματα της Κυριακής έφυγε από την ζωή, από διάτρηση στομάχου. Πολλοίς κόσμος, πολλοί συνάδελφοι από το Ε, συνάδελφοι με τους οποίους έχει συνεργαστεί, βρίσκονται εδώ για να την αποχαιρετήσουν. Φίλοι, συγγενείς, οι γονείς της είναι συντετριμένοι και οι δύο. Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε εμείς. Εμείς έχουμε συνεργαστεί όλοι με την Νατάσα. Ακριβώς, δεν υπάρχει και δεν υπάρχει και λόγος. Όταν ξεκίνησε το Ε, υπήρχε μία χούφτα ανθρώπων, μία χούφτα ανθρώπων κυριολεκτικά, οι οποίοι δώσανε πνοή σε αυτό το κανάλι. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήταν η Νατάσα. Η Νατάσα περπάτησε ανάμεσά μας με ήθος, με αξιοπρέπεια, με σκληρή δουλειά. Ένας άνθρωπος που δούλευε αγόγιστα, με λίγα λόγια και καλά. Αυτή ήταν η Νατάσα την οποία αποχαιρετούμε σήμερα. Αντίστοιχα. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Αντίστοιχα, Ντίνα, με λίγα λόγια και καλά, θα την αποχαιρετήσουμε κι εμείς σήμερα. Θα σεβαστούμε και την επιθυμία της οικογένειας για μη περαιτέρω λόγια πέραν του μεγάλου αντίο στο παιδί τους και στο δικό μας κορίτσι εδώ του Ε. Αυτή η σύνδεση, η σύντομη, δεν γίνεται για άλλο λόγο παρά γιατί όλοι εμείς που εργαζόμαστε, οι τεχνικοί, οι δημοσιογράφοι, τα στελέχη του καναλιού, οι παρουσιαστές που πρέπει να είμαστε στο πόστο μας αυτή τη στιγμή και όχι εκεί, στα Μέγαρα. Αυτή η σύνδεση έγινε γιατί ήταν ο μοναδικός τρόπος να βρεθούμε κι εμείς έστω για λίγο και να πούμε κι εμείς το δικό μας αντίο στην Νατάσα. Να πω δύο κουβέντες για την Νατάσα Βαρελά. Γεννήθηκε στα Μέγαρα το 1985 και μετά την ολοκλήρωση των λυκειακών της σπουδών φίτησε στο τμήμα επικοινωνίας και μέσω μαζικής ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη δημοσιογραφική της πορεία ξεκίνησε το 2006 στην εφημερίδα Χώρα, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στο Ελεύθερο Ρεπορτάζ της εφημερίδας Financial Box. Παράλληλα, απασχολήθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα σε ένθετο της εφημερίδας Αδέσμευτος Τύπος, ενώ το Μάιο του 2007 και επί σειρά ετών δούλεψε στο τηλεοπτικό σταθμό Extra 3, όπου παρουσίαζε το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Τελευταία της εργασία, τα τελευταία χρόνια, έμελε να είναι το δικό μας κανάλι, το Epsilon TV. Ένα πλάσμα πραγματικά μέσα στη θετική ενέργεια, ένα πλάσμα εργατικό, με δύο υπέροχα εκφραστικά, χρωματιστά, ζωντανά και σμυθυροβόλα μάτια, η κόρη μιας οικογένειας που έφυγε σήμερα. Με σπαραγμό πραγματικά όλοι εδώ τη στέλνουμε το τελευταίο αντίο και με μεγάλη δυσκολία να πιστέψουμε αυτό που έχει συμβεί. Είναι λίγο σαν παραμύθι για εμάς που δεν είμαστε αυτή τη στιγμή εκεί για να το συνειδητοποιήσουμε. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, κουράγιο και δεν ξέρω τι μπορεί κανείς να ευχηθεί για την ψυχή αυτού του παιδιού. Καλή ανάπαυση στην Νατάσα που μας άφησε τόσο νωρίς. Ντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Πάμε στην Έλενα.